Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας AVEN FM με την Κεντρική Μακεδονία από τους 97 και 7. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου της Βέρειας, τον Τάσο Χαλκίδη, τον οποίο και καλημερίζουμε. Καλημέρα, Τάσο Χαλκίδη, τι γίνεται, τι κάνουμε? Στον αγώνα και στη μάχη, έτσι. Έτσι. Δεν σταματάει ποτέ ο αγώνας. Τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα και πολύ σοβαρά. Απλά πρέπει και ο κόσμος να καταλάβει ότι με τη συμμετοχή των αγροτών και με όλη την κοινωνία που είναι τα προβλήματα σχεδόν το ίδιο, πρέπει να συμμετέχουμε όταν σε δίνει τη ευκαιρία να βγεις να φωνάξεις δυνατά με τα αιτήματα, με την αγωνία ότι δεν θα μπορέσουμε, αν σε περίπτωση περάσουν αυτά τα μέτρα που θα περάσουν στην πλειοψηφία, δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε στα χωράφια μας, με τα μαγαζιά. Οι πολίτες εδώ είναι καθαρά η περιοχή μας αγροτική περιοχή, και αν δεν έχει ο αγρότης δεν θα έχουν και τα μαγαζιά, οι υπηρεσίες, θα υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Εχθές είχαμε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα μετά τη συνάντηση που είχαμε με τα 4 αρμόδια Υπουργεία, που δεν υπήρχε καθόλου ανταπόκριση από την κυβέρνηση για τα προβλήματα που έχουμε, και αποφασίσαμε από πιο μπροστά φυσικά ότι θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση στην Αθήνα που ολοκληρώθηκε εχθές στην πλατεία Βάφης, και μετά από τις ομιλίες που κάναμε και με την πολύ μεγάλη συμμετοχή που είχε από αγρότες και από άλλους φορείς από την Αθήνα, πήγαμε στη Βουλή, δώσαμε ένα ψήφισμα με τα αιτήματά μας και αποχωρήσαμε και ήρθαμε, ο καθένας πήγε στον τόπο του. Το συλλαλητήριο αυτό ήταν χωρίς τρακτέρ, έτσι, ήταν απλά μόνο ο κόσμος εκεί. Ναι, χωρίς τρακτέρ, υπήρχε συμμετοχή πάρα πολύ μεγάλη από όλη την Ελλάδα. Από όλη την Ελλάδα είχαμε συμμετοχή. Πήγαμε με λεωφορεία. Πήγαμε με λεωφορεία να φωνάξουμε δυνατά όλοι μαζί, γιατί δεν περισσεύει κανένας, ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνεται σήμερα, εμείς ήρθαν κάποια ραβασάκια, είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε. Άλλους τους ήρθε 80 ευρώ, ακούμε, άλλους τους ήρθε 450 ευρώ για το μήνα να πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα και αυτό. Όπως ξέρετε, φωνάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ο ΟΓΑ έπρεπε να μείνει καθαρά στον αγρότη, είναι η ταυτότητα του αγρότη, και όμως αυτοί μας βάζουν ενιαίο ασφαλιστικό φορέα και τώρα ξεκινάνε τα προβλήματα. Βλέπετε να μην μπορούν να ανταποκριθούν οι αγρότες σε αυτόν τον φορέα έτσι όπως έχει δημιουργηθεί, πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους? Μα βεβαίως, εδώ γνωρίζουμε ότι το 50-55% που δίναμε λεφτά μία φορά το χρόνο, δύο φορές το χρόνο, δεν μπορούσαν να πληρώσουν την ασφαλιστική τους εισφορά πολύ πιο λιγότερα. Τώρα που θα γίνει κάθε μήνα να πληρώνει ο αγρότης την ασφαλιστική τους εισφορά, πώς θα τα βρει τα λεφτά? Μην ξεχνάτε ότι οι αγρότες παίρνουν μία-δύο φορές το χρόνο λεφτά. Και ναι, σήμερα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στην Ημαθία υπάρχουν, όχι όλοι φυσικά, κάποιοι συνεταιρισμοί που δεν έχουν πληρώσει ακόμα τους παραγωγούς. Δηλαδή φανταστείτε, μπήκαμε στην καινούργια καλλιεργητική περίοδο και δεν έχουν πληρωθεί ακόμα οι αγρότες. Σίγουρα εδώ δεν έχει πληρώσει η βιομηχανία ζάχαρης κάποια ποσά από την παραγωγή του 2015, έτσι. Δεν είναι πρόβλημα. Οι συνεταιρισμοί δεν έχουν πληρώσει τα προϊόντα, τα ροδάκινα ακόμη από πέρσι. Μπήκαμε στην καινούργια καλλιεργητική περίοδο τώρα, κλαδεύουμε, ραντίζουμε. Οι γεωπόνοι πώς θα δώσουν φάρμακα? Τι λένε? Η συνάντηση που είχατε εκεί με τους 4 συναρμόδιους υπουργούς, τι θέτουν αυτοί στο τραπέζι της συζήτησης, τι αντιπροτείνουν? Εμείς έχουμε βάλει όλο το πλαίσιο, όλα τα αιτήματα που βάλει στο τραπέζι. Τους είπαμε για τον ακατάσχητο λογαριασμό, ότι δεν μπορεί να μπαίνουν τα λεφτά, κάποια αυτά που παίρνει ο παραγωγός και κατευθείαν να τα παίρνουν. Αυτή η μόνη τους απάντηση ήταν ότι αυτά τα πράγματα είναι όλα ψηφισμένα. Αν είναι όλα αυτά τα πράγματα ψηφισμένα, εμείς δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Έρχεται αυτό που φωνάζουμε τόσο καιρό, ότι θα έρθουν οι εταιρείες και θα μας πάρουν τα χωράφια και θα είναι έτοιμοι εργάτες, εμείς δηλαδή, να πηγαίνουμε στα δικά μας τα χωράφια να δουλεύουμε. Μπορούμε να πουλάμε με 13% και να αγοράζουμε με 24% τα αγροφόδια μας? Πουθενά δεν είναι αυτό στην Ευρώπη. Δεν μπορεί σήμερα να είναι η παραγωγή απλήρωτη από τον Ελγάδο και δύο χρόνια. Δεν μπορεί να καίμε πετρέλαιο 1,35. Δεν μπορεί να φωνάζουμε τόσο καιρό για το Μητρό Εμπόρων και δεν έχει γίνει ακόμη αυτό.
φωνάζουμε πόσο καιρό ότι εδώ εμείς στην πλειοψηφία, η Βέρεια εδώ, η Μαθία, έχουμε φυσικά από όλα τα προϊόντα, έτσι και βαμβάκια έχουμε και πατζάρια, αλλά και τα λάκινα, επειδή χρειάζονται πολλά χέρια, τους λέμε ότι πρέπει να δικαιολογούμε τα έξοδά μας. Εμείς φορολογούμαστε, το φωνάζουμε πόσο καιρό και δεν μπορεί να βρεθεί μια λύση. Δεν γνωρίζουν, τους το εξηγούμε και δεν μπορούν να το καταλάβουν. Ότι εμείς στην πλειοψηφία πληρώνουμε δύο φορές φόρο, γιατί τα λεφτά οι αγρότες σε αυτούς τους εργάτες που έρχονται σαν τουριστές τα δίνουμε μαύρα. Και έτσι χάνει και το κράτος και ο παραγωγός. Τι λένε για αυτό το κομμάτι που είναι τόσο έτσι καταφανέστατο και βεβαίως θα ήθελα και τη θέση των βουλευτών του νομού. Τι απαντούν οι βουλευτές οι οποίοι είναι από εδώ και γνωρίζουν το πρόβλημα. Μα εμείς τους λέμε να απλοποιηθούν τα πράγματα. Τώρα έχει γίνει μια κίνηση έχει γίνει από εμάς. Το βάλαμε προχθές ήμασταν στο Υπουργείο ότι να βρεθεί μια λύση με αυτούς τους τουρίστες. Εμείς φυσικά κάναμε αιτήσεις ενδιαφέροντος για να έρθουν δικοί μας Έλληνες να δουλέψουν. Εντάξει, δεν υπήρχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση, αλλά τα προϊόντα πρέπει να τα μαζέψουμε. Δεν μπορεί να καθίσει το ροδάκι να πάει στο δέντρο 2 και 3 μέρες. Και έρχονται αυτοί οι τουρίστες, όπως είπαμε, και λένε να βρεθεί ένας απλός τρόπος να μπορούμε να δικαιολογούμε τα έξοδά μας. Και λένε να το κοιτάξουμε. Να το κοιτάξουμε εδώ και πόσα χρόνια, λένε να το κοιτάξουμε. Όλες οι κυβερνήσεις που περάσαν μέχρι σήμερα, έτσι. Ναι, δεν στοχοποιούμε. Αλλά σήμερα είναι ακόμη πιο δυνατό, για πιο έχουμε χάσει εμείς οι αγρότες και το κράτος φυσικά, τι δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε τα έξοδά μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ένα κομμάτι από αυτά που ζητήσαμε είναι και αυτό εδώ. Είναι πολύ σημαντικό για μας να λένε έσοδα και να βάζουν μόνο τα έσοδα. Δεν γνωρίζουν τις επιχειρήσεις, εφόσον βάζουν την ταμπέλα αγροτική επιχείρηση, δεν γνωρίζουν τις επιχειρήσεις, υπάρχουν και έξοδα. Ναι, και υπάρχει εργατικό δυναμικό. Αυτό ακριβώς σου λέμε. Οι βουλευτές εδώ, οι δικοί μας, ψηφίσαν ένα νόμο πέρσι, πρόπερσι, να δίνουμε προκαταβολή, να προκαταβάλουμε τα λεφτά μας για να έρχονται με μετάκληση αλλοδαπή. Μπορούμε εμείς να δίνουμε προκαταβολές, να προκαταβάλουμε τα λεφτά μας για να έρχονται οι αλλοδαποί, και αν οι αλλοδαποί φύγουν και πάνε σε κάποιο άλλο μέρος, σε κάποιο άλλο νόμο, χάνονται έτσι και τα λεφτά μας. Ενώ μπορούν να κάνουν μια κίνηση πολύ σωστή και πολύ γρήγορη, να έρχεται ο αλλοδαπός, να πηγαίνει στην αστυνομία να δηλώνεται και από εκεί και πέρα να μπορώ και εγώ όμορφα και ωραία να πηγαίνω στην τράπεζα να βάζω τα λεφτά μου, να κρατιέται το εργόσιμο για τον αλλοδαπό και να μπορώ να δικαιολογώ και εγώ τα έξοδά μου. Είναι απλά τα πράγματα. Τι βλέπετε για τη συνέχεια? Η συνέχεια, μετά από αυτή την κινητοποίηση που κάναμε, ο αγώνας δεν σταματάει. Μπαίνουμε σήμερα έχουμε συμβούλιο το απόγευμα με τον Αγροτικό Σύλλογο Γεωργών Βερίας. Θα μπούμε σε άλλο τρόπο μορφής κινητοποιήσεων, σε ΕΛΓΑ, ΟΓΑ. Δεν σταματάμε καμιά φορά. Άσχετα που έχουμε δουλειές, ραντίσματα, κλαδέματα, εμείς κάθε χρόνο κάνουμε κάποιες ενέργειες οι οποίες δίνουν λίγο πίεση για να μπορούμε να τους πείσουμε ότι αυτά τα μέτρα που έρχονται θα είναι πολύ δύσκολα. Δεν σταματά ο αγώνας, συνεχίζει το αγώνας. Θα συνεχίσει δηλαδή. Καλά είναι να γίνει ένα ενιαίο αγροτικό συνδικαλιστικό όργανο για να μπορούμε όλοι μαζί με μια φωνή να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Όλοι μαζί μπορούμε να κερδίσουμε. Μόνος δεν μπορεί να κερδίσει κανένας τίποτα. Σήμερα δίνεται ευκαιρία να φωνάξουμε όλοι μαζί, να βγούμε έξω και να πούμε τα δίκαια αιτήματά μας, γιατί είναι δίκαια αιτήματα για όλη την κοινωνία και ένας λόγος περισσότερος για τους αγρότες που αυτά τα μέτρα που έρχονται δεν θα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Θα έχουμε επιπλέον λογιστή. Βλέπετε τώρα ότι με αυτό που λέγαμε προηγουμένως με τους εργάτες, εάν περάσουμε στο ΕΦΚΑ, θα πρέπει να δηλώνουμε τους εργάτες μας σε καθημερινή βάση, να κάνουμε πρόσληψη απόλυση. Και έτσι επιπλέον είναι ένα κομμάτι χρημάτων πάλι για τους λογιστές. Είναι δυνατόν να μην δεν κάνουμε λάθη εμείς οι αγρότες? Γιατί η σημερινή κυβέρνηση στα λάθη ποντάρει. Κάθηκαν τιμολόγια, θα πληρώσεις. Στέκομαι σε αυτό που είπατε λίγο πριν, ότι πρέπει οι αγρότες, προφανώς στέλνετε μία έμεση πλην σαφώς πρόταση προς τους άλλους συναδέλφους αγρότες, οι οποίοι έχουν ξεχωριστή κίνηση από εσάς,
Από ό,τι πληροφορούμαστε, σήμερα θα έχουν συνάντηση με τον Υπουργό και υπηρεσιακά στελέχη και στελέχη του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ για να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους που σίγουρα. Μακάρι να. Τα αιτήματα είναι κοινά, δεν μπορεί να είναι. Αλλά όμως εδώ, τα είπαμε και την προηγούμενη φορά, βλέπουμε τον αγροτικό κόσμο να είναι χωρισμένος σε δύο στρατόπεδα. Έτσι. Και αυτό βέβαια δημιουργεί και μία αρνητική εικόνα και εντύπωση στην κοινωνία έξω. Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αλεξάνδρειας έκανε μία πρόταση στο να γίνει μία συνάντηση του εμπορικού κόσμου με τους αγρότες μαζί και όλοι μαζί να ενώσει τις φωνές σας και να διεκδικήσετε τα αιτήματα που εσείς θέλετε. Υπάρχει πρόταση ανοιχτή από την πλευρά του αντιπροέδρου του Εμπορικού Συλλόγου της Αλεξάνδρειας. Γίνεται προσπάθειες έτσι από την πλευρά των αγροτών να υπάρξει μια κοινή γραμμή, μια κοινή πλεύση και να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή, τη μία μέρα κατεβαίνει, ξέρω εγώ, ο Τάσος Χαλκίδης. Το όνομα είναι συμβολικό έτσι. Αυτή τη στιγμή, επειδή είστε πρόεδρος εσείς, γι' αυτό κάνω αναφορά στο δικό σας όνομα. Και την επόμενη μέρα, ξέρω εγώ, ο Τάσος ο Λιολιόπουλος. Δηλαδή, τα προβλήματα είναι κοινά. Δεν είναι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ότι η κίνηση κάνει για μας με αγώνα, με ήθος, με αξιοπρέπεια. Εμείς είμαστε όλοι μαζί. Σήμερα το μοναδικός αντίπαλος που έχουμε είναι τα προβλήματα που έρχονται για εμάς τους αγρότες. Δεν έχουμε κανέναν αντίπαλο. Επαναλαμβάνω, ο αντίπαλος είναι τα προβλήματα και η σημερινή κυβέρνηση που παίρνει αυτά τα μέτρα. Αυτό έχουμε να πούμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με κανένα αγρότη. Μακάρι σήμερα να κερδίσουν, και θα είναι για όφελος για όλους, να κερδίσουμε τα σοβαρά αιτήματα που βάζουν για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Είναι θέμα πλέον επιβίωση για εμάς τους αγρότες. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Είμαστε, πιστεύω ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και μπορούμε να βρεθούμε να συζητήσουμε και να πηγαίνουμε όλοι μαζί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο αντίπαλος είναι τα προβλήματα σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς μένουμε σε αυτό που είπατε μόλις τώρα. Αντίπαλος είναι τα προβλήματά μας. Και την πρότασή σας, η οποία γίνεται ώστε να υπάρξει κοινή γραμμή και κοινή πλεύση όλου του αγροτικού κόσμου, τουλάχιστον ας γίνει η αρχή εδώ από την Ημαθία. Έγινε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη και κουράγιο τη συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ήταν λοιπόν ο Τάσος ο Χαλκίδης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου της Βέρειας.